Κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο, η αρχική ανησυχία στην εκπαίδευση ήταν ότι το ChatGPT και παρόμοια εργαλεία GenAI θα χρησιμοποιούνταν από τους μαθητές και τις μαθήτριες για να αντιγράφουν στις εργασίες τους, υπονομεύοντας έτσι την αξία της αξιολόγησης της μάθησης, της πιστοποίησης και των προσόντων. Η βόμβα του ChatGPT έσκασε από πέρσι στα σχολεία, δημιουργώντας το ερώτημα πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, ώστε να μην καταλήξει ένα εξυγχρονισμένο σκονάκι ή ένα εργαλείο για λίγους. Ενώ ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα απαγόρευσαν τη χρήση του στην αρχή, άλλα καλωσόρισαν προσεκτικά την άνοιξη του GenAI. Πολλά σχολεία και πανεπιστήμια, για παράδειγμα, όπως τα πανεπιστήμια του Russell Group, υιοθέτησαν μια προοδευτική προσέγγιση, θεωρώντας ότι αντί να προσπαθούν να απαγορεύσουν τη χρήση τους, οι μαθητές, μαθήτριες και το προσωπικό πρέπει να στηρίζονται στη χρήση αυτών των εργαλείων αποτελεσματικά, ηθικά και με διαφάνεια. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει ότι το GenAI είναι ευρέως διαθέσιμο, είναι πιθανό να γίνει ακόμα πιο εξελιγμένο και ότι μπορεί να έχει τόσο αρνητικές όσο και θετικές επιδράσεις στην εκπαίδευση. Πραγματικά έχει μυριάδες πιθανές χρήσεις. Μπορεί να αυτοματοποιήσει την επεξεργασία πληροφοριών και την παρουσίαση αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές συμβολικές αναπαραστάσεις της ανθρώπινης σκέψης. Επιτρέπει την παράδοση τελικών αποτελεσμάτων, απελευθερώνει τους ανθρώπους από ορισμένες κατηγορίες δεξιοτήτων σκέψης κατώτερου επίπεδου, μπορεί ακόμη, αν του το ζητήσεις, να γράψει και μια παράγραφο όπως θα την έγραφε ο Νίκος Καζαντζάκης. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Με θέμα το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Ακούστε την παράγραφο, δεν θα το πιστεύετε. Μπροστά μας ανοίγεται ένας δρόμος δύσκολος, γεμάτος φωτιά και σίδερο. Η τεχνητή νοημοσύνη, τέκνο του ανθρώπου, θα σηκώσει το ανάστημά της, θα ζητήσει να πάρει τη μοίρα στα χέρια της. Μα ο άνθρωπος δεν είναι μόνο νους, είναι πάθος, είναι αγώνας, είναι Θεός που παλεύει να ελευθερωθεί από τα δεσμά του. Η μηχανή μπορεί να λογαριάσει το άπειρο, να διαβάσει τα άστρα, μα δεν μπορεί να νιώσει τον πόνο της ύπαρξης. Ο άνθρωπος όμως πρέπει να σταθεί όρθιος. Να κοιτάξει τη μηχανή κατάματα και να της πει «Στέπλασα, μα δεν θα γίνεις αφέντης μου». Γιατί η αλήθεια δεν κατοικεί στα καλώδια, μα στο πώς που κουβαλάμε μέσα μας. Αγωνίσου, άνθρωπε, και μην ξεχνάς. Είσαι ελεύθερος. Τα δε έφη ChatGPT και όχι ο Νίκος Καζαντζάκης. Όμως, η GenAI εγείρει επίσης πολλαπλές άμεσες ανησυχίες που σχετίζονται με ζητήματα όπως η ασφάλεια, η προστασία των δεδομένων και του απορρίτου, τα πνευματικά δικαιώματα και η χειραγώγηση. Είναι πλέον επίγον να κατανοηθούν και να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα και οι ανησυχίες. Ο Bill Gates δεν διαφωνεί απαραίτητα με αυτή την ιδέα, αλλά πιστεύει ότι η ιστορία δείχνει ότι με κάθε νέα τεχνολογία πρώτα έρχεται ο φόβος και μετά η νέα ευκαιρία. Σε συνέντευξή του επίσης προέβλεψε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τη ζωή όλων πιο εύκολη, δείχνοντας συγκεκριμένα ότι βοηθά τους γιατρούς να κάνουν τη γραφειοκρατία που τόσο τους δυσκολεύει, αλλά απαιτείται στο επάγγελμά τους πολύ πιο άμεσα και αποτελεσματικά, αλλά και τους δασκάλους να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην καθοδήγηση και υποστήριξη του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός ερευνητής του Πανεπιστημίου Harvard, Chris Dede, λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να γίνουν πιο έξυπνοι σχετικά με το πώς διδάσκουν, προκειμένου να εκμεταλλευτούν πραγματικά αυτά που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί αν εκπαιδεύσεις τους ανθρώπους για αυτό που κάνει καλά η τεχνητή νοημοσύνη, απλώς τους προετοιμάζεις να χάσουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά αν τους εκπαιδεύσεις για αυτά που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κάνει, τότε έχουν αυξημένη νοημοσύνη. Υποστηρίζει ακόμη ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανεβάζει τον πύχη στον κόσμο της εκπαίδευσης και έχει τη δύναμη να επηρεάσει σημαντικά τη μάθηση με ισχυρούς τρόπους. Καθώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία τρέχουν, η ενημέρωση επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι συνεχής.
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν καλά τις νέες τάσεις για την εκπαίδευση, αλλά και τις νέες τάσεις της εποχής. Να μιλούν την ίδια γλώσσα με τους μαθητές τους για να λειτουργήσουν ως πηξίδες για τα παιδιά, για το πώς να επεξεργάζονται τις σκέψεις τους, να χειρίζονται τη μνήμη τους, να διαχειρίζονται όλες αυτές τις αλλαγές με λογική και ευαισθησία, να εκφράζονται ελεύθερα, να κατανοούν κείμενα, να αναπτύσσουν την ικανότητα εκμάθησης νέων πραγμάτων και να συνεχίσουν να ζουν με λογισμό και όνειρο. Οι δάσκαλοι θα χρειαστούν γνώση παιδαγωγικού περιεχομένου, ειδικά για την τεχνητή νοημοσύνη, είπε η Ντανιέλα Κανδελίν, ερευνήτρια και διδακτορική φοιτήτρια του Στάνφορντ στο Education Week. Θα πρέπει να κατανοήσουν την τεχνολογία για να κατανοήσουν πλήρως τις δυνατότητες και τις εφαρμογές της στην τάξη. Αγκαλιάζοντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας τα ωφέλη της, μετριάζοντας τους κινδύνους της, μπορούμε να εξοπλίσουμε τη νέα γενιά με τις δεξιότητες και τις αξίες που χρειάζεται για να ευδοκιμήσει στο νέο κόσμο που ξημερώνει με λιγότερους αποκλεισμούς, εύχομαι, και περισσότερη δικαιοσύνη. Η ημερίδα, όπως είπαμε, πραγματοποιείται με την αιγίδα του ΥΠΕΘΑ, την υποστήριξη της Microsoft, του Δήμου Θέρμης, αλλά και του Δήμου Πηλαίας Σκορτιάς.